Ναι. Καλημέρα σας. Όσον αφορά για τα τεστ, τα self-test, δεν έχουμε παραλάβει ακόμη. Πιστεύω όσον ούπο σε μικρό χρονικό διάστημα να τα παραλάβουμε από την αποθήκη μας και θα τα κάνουμε διανομή στους μαθητές και στους καθηγητές, σε αυτούς που έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει η ΔΙΚΑ την πλατοφόρμα για να μπορέσουν να πάρουν τα self-test. Είναι σε 25, λίγο δύσκολο για ένα φαρμακείο γιατί πρέπει να τα κάνουμε μεμονωμένα, να τα βάλουμε σε σακούλα, σε σακουλάκι, θα δούμε τώρα πώς θα το κάνει το κάθε συνάδελφος. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το θέμα, γιατί περιμένουμε τα τεστ να είναι μεμονωμένα, έρχονται σε 25 και πρέπει κάποια στιγμή να τα φτιάξουμε εμείς σε χρόνο μη εργασίας, για να μπορέσουμε να τα διανέμουμε μετά στον κόσμο ένα-ένα όταν θα έρχεται. Τα τεστ δεν γίνονται στο φαρμακείο, γίνονται αποκλειστικά στο σπίτι, ο καθένας μόνος του, γιατί αυξάνεται το φορτίο στο φαρμακείο, το οποίο δεν είναι ενδεδειγμένο για αυτές τις διαδικασίες, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η διαδικασία που εμπλέκει τα φαρμακεία σας δημιουργεί έναν επιπλέον φόρτο εργασίας? Προφανώς έχει φόρτο εργασίας και δυστυχώς πρέπει να το κάνουμε, ή ευτυχώς δεν ξέρω τώρα τι να πω, πρέπει να το κάνουμε, να σπάσουμε την 25 σε μεμονωμένες διαδικασίες για να πάρει ο κόσμος ένα-ένα και να μπορεί να το παίρνει γρήγορα από το φαρμακείο και να φεύγει. Άρα πρέπει να τα προετοιμάσετε σε ώρες που δεν είστε ανοιχτά. Ώρες μη εργασίας του φαρμακείου. Πρέπει να καθίσουμε κάποια ώρα πριν μετά το κλείσιμο για να φτιάξουμε αυτά τα τεστ, να τα κάνουμε ένα-ένα για να μπορεί ο κόσμος να τα παίρνει γρήγορα από το φαρμακείο. Οι φαρμακοποιοί έχουν κάποια αμοιβή από το κράτος για τον πολίτη, είναι δωρεάν? Όχι, είναι δωρεάν, τα self-test είναι δωρεάν, διανέμονται δωρεάν και δεν υπάρχει καμία αμοιβή. Ούτε στους φαρμακοποιούς? Ούτε στους φαρμακοποιούς. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει? Αυτό τώρα εδώ παίζεται. Είναι μια διαδικασία την οποία έχει ορίσει το Υπουργείο και από εκεί και πέρα είναι θέμα του Υπουργείου αν θα ορίσει κάτι, αν δεν θα ορίσει κάτι. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι και βάσει το ότι είμαστε υγειονομικοί, θα κάνουμε τη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε βάσει της διαδικασίας που έχει ορίσει το Υπουργείο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.